Είχαμε γνωρίσει τον Δημήτρη Καμπόσο ως δημοσιογράφο, ως εκπαιδευτικό και ως πολιτικό. Τώρα γνωρίσαμε και μια άλλη πτυχή του κύριου Καμπόσου, αυτή του εφευρέτη. Μάλιστα, η ευρεσιτεχνία του παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί από την κρατική τηλεόραση. Έχει περάσει όλους τους ελέγχους και έχει εγκριθεί. Φυσικά, φυσικά. Αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η αίτηση έγινε στις 12 Δεκάτου του 2007 και την πήραμε στα χέρια μας στις 25 του 2009 μέχρι το 2027. Μάλιστα. Επίσης, να αναφέρω. Ναι, ναι. Να αναφέρω ότι εμπνευστής αυτής της ιδέας είναι ο κύριος Καμπόσος Δημήτρης, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και διευθυντής στο πρώτο λύκειο Άργους. Και λόγω του ότι υπάρχουν εξετάσεις αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά μας. Αλλά έχει την καλημέρα σας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο στενός κύκλος βέβαια των φίλων μου το ξέρει, ότι έχω σχεδιάσει 4 μοντέλα δαπεδοδιαδρόμων, αυτά που συναντούν στα γυμναστήρια, με τον κωδικό D-Kappa, είναι το όνομά μου Δημήτρης Καμπόσος. Και είναι η Tornado D-Kappa, η D-Kappa Solutions, είναι αυτή η διάδρομη. Πριν από 5 χρόνια είχα μια ανησυχία πάνω στο υπέρυθρο φως, είναι αυτό το φως που γίνεται στη φυσιοθεραπεία. Είχα παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν φυσιοθεραπεία με αυτό το φως, μετά από λίγο καιρό και όταν είναι κατάλληλες συνθήκες απόστασης κλπ, έχαναν βάρος. Αυτό πραγματικά λοιπόν τι κάνει, ανεβάζει τη θερμοκρασία στο σώμα, με αποτέλεσμα να γίνεται γρήγορη κυκλοφορία του αίματος. Και αυτό σε συνδυασμό με άθληση έχουμε πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στο αδυνάτισμα. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας λοιπόν, με αίτηση που έκανα το 2007, βέβαια αυτή τη μελέτη την έχω ξεκινήσει από το 2003 και την κάνω, μου έδωσε λοιπόν το δίπλωμα της ευρεσιτεχνίας και αυτό το δίπλωμα βέβαια έχει ισχύει μέχρι το 2027, όπως είναι για όλες τις πατέντες. Άθληση λοιπόν με υπέρυθρο φως και το μηχάνημα αυτό το Infrared Therm, που βέβαια κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε 35 σημεία στην Ελλάδα, σε γυμναστήρια, και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στους ανθρώπους οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Έρχεται το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λοιπόν να καταξιώσει αυτή την εφεύρεση δική μου. Έχω κάνει βέβαια και τα χαρτιά μου για την παγκόσμια πατέντα και σήμερα το πρωί η NET, εδώ και 10 μέρες, γιατί η ΝΕΤ έχει μια πληροφόρηση, η Νέα Ελληνική Τηλεόραση και η κρατική τηλεόραση εν γέννη, έχει μια πληροφόρηση μέσα από τα Υπουργεία, όταν βγαίνει, ας πούμε παράδειγμα, αυτό εδώ είναι υπό την αιγίδα του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας. Τεχνολογίας είναι ένα Υπουργείο αυτό. Εκεί μέσα λοιπόν, ποιες πατέντες βγαίνουν, Έλληνες, με πήραν τηλέφωνο. Εγώ ξαφνιάστηκα βέβαια, γιατί δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Και μου λένε ο κύριος Καμπόσος, και μάλιστα θεώρησαν πως θα και κανένας φίλος μου κάνει πλάκα. Οι άνθρωποι μου είπαν ότι είμαστε από τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση και θέλουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα, γιατί είδαμε ότι έχετε κάνει αυτή την ευρεσιτεχνία, την οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλή και γενικά με τον κόσμο ο οποίος θέλει να δυνατήσει όλος. Και πραγματικά σήμερα το πρωί έκανα παρουσίαση από Θεσσαλονίκη, όπου στη Θεσσαλονίκη έχει τοποθετηθεί ένα μηχάνημα infrared. Και μίλησαν γι' αυτό οι άνθρωποι εκεί πάνω, οι οποίοι το χρησιμοποιούν και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω επίσης ότι αυτό εδώ δεν είναι μόνο του και ξεπομένο το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτός ο πάπυρος που έχει έρθει σε μένα και βέβαια είναι καταξίωση, είναι το δεύτερο πτυχίο μου. Εγώ τέλειωσα το ΤΕΦΑ Αθηνών, για αυτούς που δεν ξέρουν, με άριστα πτυχίο. Το πτυχίο μου ήταν 9,2, με άριστα το 10. Έχω κάνει άριστα ειδικότητα. Έχω κάνει προπονητική, έχω κάνει συγγραφή αθλητικών βιβλίων. Συνέγραψα τα πρώτα αθλητικά βιβλία για τα αθλητικά σχολεία στην Ελλάδα το 1989-90. Ήταν μια ομάδα μέσα στην οποία συμμετείχα και εγώ στο κομμάτι του Στίβου. Έχω κάνει αρκετά πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Βέβαια, αυτά τα πράγματα δεν φαίνονται, γιατί στην καθημερινότητα δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Στην καθημερινότητα μιλάμε για τους δρόμους, στην καθημερινότητα μιλάμε για το σχολείο, στην καθημερινότητα μιλάμε για αυτά. Αυτά λοιπόν είναι βέβαια. Εδώ θέλω να πω επίσης ότι αυτή η μελέτη έγινε και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΤΕΦΑ. Το 2007 με την ομάδα Πριώνας Μπαλτόπουλος, είναι ο ανατόμος και ο καθηγητής αθλητιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πήγα εγώ την δική μου την ιδέα, που την είχα τότε κατοχυρώσει, είχα κάνει τα χαρτιά για την κατοχύρωσή της. Πήγα λοιπόν εκεί και αρχίσαμε να κάνουμε μετρήσεις μέσα στο πανεπιστήμιο. Στα ιατρικά χρονικά, αυτό το περιοδικό, το οποίο δεν ξέρω τώρα βέβαια, αυτό είναι. Τα ιατρικά χρονικά, σε αυτό το περιοδικό λοιπόν, μπαίνουν όλες οι μελέτες που γίνονται. Όλες οι μελέτες που γίνονται. Και βέβαια μπαίνοντας εδώ μέσα,
είναι δημοσιευμένες και κατοχυρωμένες πια. Εδώ λοιπόν έχει γίνει επίδραση της άσκησης με ηλεκτροθερμία στην απώλεια λιπόδος μάζας. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι η δική μου ιδέα. Βέβαια θέλω να πω εδώ ότι ο καθηγητής της ανατομίας, ο Μπαλτόμπλος, που είναι καταξιωμένος γιατρός, χρόνια διδάσκει στο Πανεπιστήμιο, ο άνθρωπος αυτός εξεπλάγει από τα αποτελέσματα τα οποία είχε και μάλιστα συζητώντας έτσι και χαριτολογώντας, λέει καλά πώς το σκέφτηκες αυτό το πράγμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει, ξέρετε, ο καθένας άνθρωπος από εμάς έχει ικανότητες σε διάφορους τομείς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η άθληση από μικρό παιδί, ο αθλητισμός και γενικά η επιστήμη της φυσικής αγωγής, την οποία υπηρέτησα πιστά τόσα χρόνια και δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω ως βασικό επάγγελμα κάτι άλλο. Δεν μου άρεσε κάτι άλλο. Αυτό μου άρεσε και πάνω σε αυτό δραστηριοποιούμε. Με την παρατήρηση, η οποία είναι, πιστεύω ότι ένα πείραμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια παρατήρηση. Και όλες οι επιστήμες εξελίχθηκαν όταν είχαν πολύ σωστή παρατήρηση και κάνανε μια πολύ σωστή ακολουθία. Νομίζω λοιπόν ότι έχω βάλει και εγώ ένα λιθαράκι και θέλω να πω επίσης ότι κεντράτω με της ευκαιρίας ότι αυτή εδώ η όλη, όλο αυτό εδώ το σύστημα έχει όλες τις πλέον τις κατοχυρώσεις. Δηλαδή αυτό το πραγματάκι έχει πάρει κατοχύρωση ΣΥΕ που ξέρουμε όλοι μας ότι αποχαρακτηρισμένο κέντρο. Έχει πάρει λοιπόν αυτό, έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει κάνει ανεξάρτητα εργαστήρια, έχουν κάνει μετρήσεις. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πρέπει να είναι το μόνο μηχάνημα στον κόσμο που μπορεί να έχει υγιεινά αποτελέσματα πάνω στο αδυνατισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο. Βέβαια με βρίσκεται σε μια στιγμή που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Γιατί είναι μια επιτυχία. Είναι όπως ένα παιδί όταν τελειώνει και παίρνει το πτυχίο του. Σήμερα λοιπόν που έγινε και η παρουσίαση στην Νέα Ελληνική Τηλεόραση, και ξέρετε ότι στην Νέα Ελληνική Τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση δεν χαρίζουν κάστανα. Ενώ στα ιδιωτικά κανάλια μπορεί να έχει ένα φίλο, μπορεί να έχει κάποιο γνωστό, εκεί υπάρχει ένα συμβούλιο. Και το συμβούλιο αυτό μαζί με τους νομικούς του το ψάξε πάρα πολύ για να φτάσει σε σημείο να το βγάλει και να το δημοσιοποιήσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά που δείχνετε μια άλλη πτυχή δική μου.